Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Το λέω με πεποίθηση, το λέω με αποφασιστικότητα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί γιατί υπακούει στην κοινή λογική. Για ποιο λόγο το φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, για ποιο λόγο προσβάλλει έτσι τον πυρήνα του δικαιώματος του συνέρχεσαι. Κατά τη γνώμη μου είναι δύο οι λόγοι. Ένας λόγος είναι συγκυριακός. Ποιος είναι ο συγκυριακός? Ότι η κυβέρνηση ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια μεγάλη οικονομική κρίση, διότι έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες φτωχοποιούν τον κόσμο της εργασίας, οδηγούν σε μαζικές απολύσεις, οδηγούν τις μικρές επιχειρήσεις σε λουκέτα και σιγά σιγά ενυπάρχει μια κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία αργά ή γρήγορα θα εκφραστεί. Και επειδή αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορείς να την καναλιζάρεις, να τη χειραγωγήσεις, να τη φρενάρεις όπως γίνεται με τα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν στα ΜΜΕ, προσπαθεί εδώ ουσιαστικά η κυβέρνηση να την αποτρέψει εκ των προτέρων, καθιστώντας παράνομη οποιαδήποτε έκφρασή της. Ο δεύτερος λόγος δεν είναι συγκυριακός. Είναι βαθιά ιδεολογικός και δομικός. Έχουμε μια πολιτική δύναμη, η οποία όπως κάθε νεοφιλελεύθερη δύναμη εχθρεύεται τα συλλογικά δικαιώματα. Γιατί τα συλλογικά δικαιώματα, όπως είπα, και του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε, εκφράζουν μια αμφισβήτηση στην συγκεκριμένη δομή, στην κυρίαρχη δομή εξουσίας. Νησάφι με τον κακοχωνεμένο δικαιωματισμό σας.